ήδη εισερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις την καρδία της μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι η μεγάλη εβδομάδα των παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια, κύρια χαρακτηριστικά της μεγάλης Τεσσαρακοστής είναι η νηστεία και η προσευχή. Αυτά τα δύο έχουν κατά την περίοδο αυτήν ένα αυξημένο τόνο. Είναι η ιεροτέρα περίοδος του εκκλησιαστικού έτους. Γι' αυτό από σήμερα, πρώτο ο Θεός, μέχρι τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης, Τετάρτη βράδυ δηλαδή, θα αναφερθούμε σε κάποιες πτυχές της προσευχής. Ο οδηγός μας θα είναι Όσιος Νήλος ο ασκητής. Όσιος Νήλος εγεννήθη στην Κωνσταντινούπολη και είχε διδάσκαλον τον Ιερό Χρυσόστομο. Έζησε τον 5ο αιώνα. Ήταν ευγενής και πλούσιος και χρημάτισε έπαρχος. Κάποια μέρα όμως είπε καθ' αυτόν τη σπάσει χέριν και ανεχώρησε για το Σινά. Γεια σας όλα, τη σπάσει χέρι, γεια σας όλα. Είχε πολύ σοφία και χριστιανική και θύραθε, δηλαδή έξω από το Λόγο του Θεού. Κατέληπε διάφορα συγγράμματα, μεταξύ των οποίων και τα 153 κεφάλαιά του περί προσευχής, από όπου και θα αντλήσουμε, και τα οποία περιέχονται εις τον πρώτον τόμο της Φιλοκαλίας. Δηλαδή εκεί θα κάνουμε μία επιλογή. Βέβαια φυσικά ό,τι είναι δυνατό να υποθεί εις αυτές τις τέσσερις ημέρες. Το πρώτο κεφάλαιο αρχίζει έτσι. Αρχίζει με μια χαριτωμένη παρομοίωση. Γράφει. «Ήτις βούλητο το ευώδες θυμίαμα σκευάσε, την διαφανή Λίβανον, συγγνώμη, τον διαφανή Λίβανον και την Κασίαν και τον Όνιχα και την Στακτήν εξίσου συνθήσει κατά των νόμων. Ταύτα δε εστίν η τετράς των αρετών. Εάν γάρ πληρέστατα και είσαι την χάνουσιν, συγγνώμη, εάν γάρ πληρέστατε και είσαι την χάνουσε, ου προδοθήσατε ονούς. Θα σας το αποδώσω. Όποιος θέλει, λέγει, να φτιάξει ευωδιαστό θυμίαμα, θα πάρει το διαφανές λιβάνι, την κασία, τον όνειρα και την στακτή και θα τα ενώσει σε ίσες ποσότητες. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτά είναι η τετράδα των αρετών. Αν αυτές είναι εντελώς ολοκληρωμένες και ίσες, δεν θα προδοθεί ο νους. Για να είναι. Είναι πραγματικά ένα χαριτωμένο κεφάλαιο. Παρατηρούμε άνθρωποι που ζήσαν την βαθιά άσκηση, μέσα στην βαθιά έρημο και απομόνωση, έχουν ένα χιούμορ, έχουν μία τρυφερότητα, έχουν μία λεπτότητα στην έκφρασή τους που είναι, θα τους χαίρεσαι πραγματικά, σαν να σου θυμίζουν ανθρώπους των Σαλονιών. Επιτρέψατε μου να το πω αυτό. Το ίδιο πράγμα παρατηρούμε και στον Άγιο Ιωάννη της Κλίμανος. Έχει τέτοια διατύπωση, τέτοιο χιούμορ, τέτοιο τρόπο που είναι μία απόλαυση να διαβάζει κανείς τα έργα του, όπως και άλλων. Και εμπροκειμένο τώρα εδώ των Όσιων Νήλων των Ασκητήρων.
Η αναφορά στη σύνθεση του θυμιάματος κατά των νόμων έχει έναν μεταφορικό χαρακτήρα. Ο νόμος έλεγε, είναι στο βιβλίο της Εξόδου και είπε Κύριος προς Μωυσήν, λάβε σε αυτό υγίσματα, πράγματα που μυρίζουν ωραία, στακτήν, όνυχα, χαλβάνιν, ιδισμού και λίβανον διαφανή. Ίσον ίσο, ίσες ποσότητες. Και επί ίσουσιν εν αυτό θυμίαμα μοιρεψικών έργων μοιρεψού, του μοιροποιού έργων είναι αυτό, ή του φαρμακοποιού. Ξέρετε, ο μοιρεψός και ο φαρμακοποιός, η λέξη φαρμακοποιός δεν υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά εννοείται πολλές φορές και ο φαρμακοποιός, με μειγμένων καθαρών έργων άγιων. Θα τα πάρουν αυτά τα τέσσερα στοιχεία, θα τα τρίψουν, να το πω έτσι, θα τα πλάσουν, όπως ακριβώς γίνεται σήμερα και το Μοσχολίβανο, εάν γνωρίζετε την κατασκευή του. Και αυτό λέγει θα είναι έργων, άγιων έργων. Άγιων θα πει ξεχωριστής χρήσεως. Και συνεχίζει το βιβλίο της Εξόδου. Και συγκόψεις εκ τούτων λεπτών, θα τα κάνεις ψηλά κομματάκια. Και θύσεις απέναντι των μαρτυρίων εν τη σκηνή του μαρτυρίου. Θα τα βάλεις αυτά, θα θυμιάσεις, τα μαρτύρια εις τη σκηνή του μαρτυρίου, δηλαδή εις το εσωτερικό της σκηνής, αργότερα εις το εσωτερικό του ναού του Σολομώντος, ενώπιον λέει των μαρτυρίων, τα μαρτύρια των πλάκες, η ράβδος του Αρώνη Βλασκίσασα κλπ. Όπως πράγματι εις των παλαιών ναών του Σολομώντος, βεβαίως εις το αντίγραφο της σκηνής του μαρτυρίου, υπήρχε το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Εκεί λέει θα ρίξεις αυτό το θυμίαμα, έναντι, απέναντι δηλαδή εις τα μαρτύρια, σας είπα, στην κυβωτό της Διαθήκης και το καθεξής. Ενώ το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων ήταν έξω από το ναό. Και όταν γνωστήσω μέση εκεί σε από όπου, λέει στον Μωυσέ, από όπου, από εκεί θα σου γίνω γνωστός. Δηλαδή, εσύ θα βάλεις θυμίαμα όπως σου το είπα, και από εκεί εγώ μετά θα μιλήσω με σένα. Θα σου γνωστοποιήσω τις βουλές μου. Άγιον των Αγίων έστε ημί. Αυτό το θυμίαμα θα είναι τα Άγια που ανοίγουν, που ανήκουν εις τα Άγια για σας. Θυμίαμα κατά την σύνθεση τάφτην που ποιήσετε ημίνε αυτή. Σύμφωνα με αυτή τη συνταγή θυμίαμα δεν θα το κάνετε για τον εαυτό σας. Αγίασμα έστε ημίν Κυρίων, είναι ξεχωριστό μόνο για τον Θεό. Ως αν ποιήσει ως αυτός, ως Θεός φρένεστε εν αυτό, απολύτε εκ του λαού αυτού. Όποιος το κάνει για να μυρίζεται, αυτός λέει θα καταστραφεί από το λαό του Θεού. Θα πεθάνει. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου, στο 30ο κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 34 και 38. Και τώρα έρχεται χαριεντιζόμενος, αλλά και πολύ σοβαρά ομιλών, όσιος μήλος ασκητής, να πάρει αυτή την εικόνα, αυτό το λόγο από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και να κάνει μία μεταφορά. Μία μεταφορά της τετραμερούς συνθέσεως. Ποια είναι αυτή η μεταφορά? Είναι, αγαπητοί μου, όπως το λέει εξάλλου στην εισαγωγή των 153 του κεφαλαίων. Είναι οι τέσσερις μεγάλες κεφαλαιώδεις αρετές. Η φρόνηση, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη και η αμβρία. Αυτά τα τέσσερα. Και λέγει τώρα, προκειμένου να προσευχηθεί ο νους,
πρέπει ισομερός να έχει ήδη αποκτήσει ο νους αυτές τις τέσσερις γενικές αρετές για να μην παραδοθεί. Δηλαδή να κάνει μια καλή γόνιμη προσευχή. Είναι οι σωστότερες όντως προϋποθέσεις για μια σωστή και γόνιμη προσευχή. Γι' αυτό και το βάζει στο πρώτο του κεφάλαιο αυτό το σημείο ο Σύριος Πατήρ, για να μας δείξει έτσι κεφαλαιοδός περιληπτικά πως πρέπει, τι προϋποθέσεις πρέπει να έχουμε προκειμένου να κάνουμε μία προσευχή που να είναι αληθινά γόνιμη. Και οι τέσσερις αυτές αρετές δημιουργούν, είπαμε, την καλή προσευχή, αλλά και η προσευχή συντηρείται και αυξάνει ποιοτικά με τις τέσσερις αυτές αρετές: φρόνησης, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη. Και είναι σύνθεσης, κατά τον Όσιο Πατέρα, είναι σύνθεσης ευώδης στο Θεό. Δηλαδή, όπως έχουμε πολλές φορές στην Παραδιαθήκη τη λεξής έκφραση, και εγώ λέει θα οσφρανθώ, λέει ο Θεός, και θα ευχαριστηθώ και θα σου αποδώσω. Το λέει και στον Νόε αυτό. Θα μου θυσιάσεις, γι' αυτό ζήτησε να πάρει περισσότερα ζεύγη καθαρών ζώων μέσα στην Κιβωτό, για να έχει ο Νόε να θυσιάζει. Και εγώ λέει θα οσφρανθώ, δηλαδή θα αποδεχθώ. Είναι δηλαδή ανθρωποπαθείς εκφράσεις, ο Θεός δεν έχει μπλήκη πίσω κανένας, δηλαδή ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Δηλαδή θα ευχαριστηθώ για τη θυσία σου και θα σου αποδώσω. Όχι θα σου αποδώσω, τις χαρητές μου. Και προχωρεί ύστερα από το πρώτο αυτό κεφάλαιο όσο σπατή, εις το επόμενο κεφάλαιο, το δεύτερο. Και γράφει: καθαρχήσα ψυχή δια των εντολών πληρότητος, άκλανον την τάξη του νου παρασκευάζει, δεκτικών αυτών, ενώ για τον νου, ποιούσα εις ζητουμένης καταστάσεως. Θα σας το αποδώσω πάλι και αυτό. Αφού λέει καθαριστεί η ψυχή με την τελεία εκπλήρωση των εντολών, σταθεροποιεί την τάξη του νου κάνοντάς τον επιδεκτικό της επιθυμητής προσευχής, ώστε η εκπλήρωση των εντολών σταθεροποιεί τον νου να έχει τάξη και ισορροπία των τεσσάρων αυτών αρετών. Εξάλλου ο τέλειος και ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει αναπτυγμένες αυτές τις τέσσερις αρετές και που είναι και οφείλουν να είναι ισομερείς. Δηλαδή για να καταλάβετε αυτό το ισομερές των αρετών, μπορεί κάποιος να έχει πολύ ωραίο συναισθηματικό κόσμο σε μεγάλο βαθμό, όμως η νοησής του να χωλέει. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Και λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι συναισθηματικός, αλλά η νόησή σου. Ή αντίστροφα, μπορεί η νόησή να είναι πολύ ψηλά ανεπτυγμένη, αλλά να μην είναι ανεπτυγμένη ως ο συναισθηματικός κόσμος ή ο βουλητικός κόσμος κλπ. Και μάλιστα όταν, θέλω να σας το έχω πει, όταν ομιλεί εδώ περί δικαιοσύνης, δεν είναι η γνωστή μας δικαιοσύνη που ζητείται σε ένα κοινωνικό σύνολο, θερυπή, στα δικαστήρια κλπ. Ή ο άνθρωπος δεν είναι δίκαιος. Όχι. Εδώ δικαιοσύνη, επειδή η δικαιοσύνη εκφράζεται με έναν ζυγόν, με μια ζυγαριά, και αποδίδει τα ίσα, ακριβώς. Τι θέλει να πει εδώ η δικαιοσύνη, η οποία δεν είναι άλλη παρά η διάκριση που ρυθμίζει την ισότητα των τριών άλλων αρετών. Ποιον? Φρονήσεως, σοφροσύνης και ανδρείας. Που αντιστοιχούν στο τριμερές της ανθρωπίνης ψυχής.
στη βούλη σου, το συνέστημα και την νότηση. Αυτά να είναι ίσα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Πρέπει να σας πω μόνο ότι αυτά ήσαν ίσα μόνον εις τον άνθρωπον Ιησούς Χριστό. Εμείς δεν μπορούμε να πετύχουμε απόλυτη ισότητα. Δεν μπορούμε. Θυμηθείτε εκείνο, σήμερα μια που εχθές είχαμε του Λαζάρου, που όταν πήγαινε ο Κύριος στο νεκροταφείο για να αναστήσει τον Λάζαρο, επειδή έκλαιγε ο κόσμος, έκλαιγαν και οι αδελφές του. Είναι πολύ επόμενο και είναι πάρα πολύ φυσικό. Του έρχεται του Κυρίου μία κατάνθρωπο, το ξαναλέω, ενώ ξέρει ότι θα αναστήσει τον Λάζαρο. Του έρχεται ένα κύμα συγκινήσεων. Και τότε λέει, ενευρυνίστατο το πνεύμα του αυτού, εμάλωσε τον εαυτόν του ότι δεν διατηρούσε αυτή την ισορροπία ανάμεσα στο συνέστημα και την όνειση. Όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός και καταγράφονται στην Αγία Γραφή για να αντιληφθούμε, αγαπητοί μου, πόσο βαθιά άνθρωπος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή είχε πλήρως την ανθρωπίνη φύση, εκτός βέβαια από την αμαρτία. Και όταν αυτά λέει θα σύμβουν, τότε ο νους, συνεχίζει ο Θεός Πατήρ, να λέγει, είναι επιδεκτικός της επιθυμητής προσευχής. Σκεφτείτε τώρα να προσέρχεται κανείς να έχει δάκρυα. Θα μιλήσουμε και για τα δάκρυα εάν προλάβουμε, όχι σήμερα, αλλά να μην καταλαβαίνει εκείνα που διαβάζει. Θα λυπεί ο Πεντηκοστός Ψαλμός. Είναι θησαυρό, έδαφος και κρυμμένου θησαυρού. Το λέμε το 50ο ψαλμό. Περπατάμε απάνω στο έδαφος του. Τι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή αδανή μόνος. Γι' αυτό πρέπει, σας είπα, να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Για να τα εννοήσουμε τα πράγματα, η πρώτη εντολή του Δεκαλόγου γράφεται στην Καινή Διαθήκη, όπως αναφέρεται από τον Κύριον, αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εν όλη την καρδία σου, συνέστημα, και εν όλη την ψυχή σου, βούλησης, και εν όλη την διανοία σου, νόησης. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι μια αρετή συναισθηματική που ανήκει στον χώρο του συναισθήματος. Κακώς το νομίζουμε έτσι. Η αγάπη πρέπει να είναι και νοητική και βουλητική και συναισθηματική. Μάλιστα, άλλος Ευαγγελιστής έχει ένα τέταρτο στοιχείο και ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται σε ολόκληρη πια την ύπαρξη, που είναι και το σώμα. Βέβαια. Έτσι, πρέπει, θα είπε, αγαπώ το Θεό. Να πάρω αυτό που είπε εδώ ο Κύριος. Αγαπώ το Θεό. Τον αγαπώ. Ναι, ξέρω γιατί τον αγαπώ. Δηλαδή, πληρούνται οι προϋποθέσεις οι νοητικές. Ξέρω γιατί αγαπώ το Θεό. Έτσι έχουμε τον όλων άνθρωπων προσευχόμενων. Πολλάκις στην προσευχή φεύγει ο νους. Η λέξη φεύγει, ξέρετε, ο νους είναι πνεύμα. Όχι εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος είναι ειδικό πράγμα, είναι φορέας. Είναι αυτό που βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα στην κρανιακή κάψα. Να το πω έτσι. Όχι ο εγκέφαλος. Ο νους που εδράζει επί της εγκεφαλικής ουσίας φεύγει. Ή ακόμα το συνέστημα. Και αυτό πλανά. Κάποια στιγμή αισθάνομαι μία, ενώ προσεύχομαι, αισθάνομαι μία αγάπη για κάποιους ανθρώπους. Και εσείς το λέτε αυτό. Μου έρχεται να αγαπήσω, λέτε, ολόκληρο τον κόσμο. Κάποια στιγμή έρχεται ένα πρόσωπο μέσα στην προσευχή που σας είναι αντιπαθητικό. Και εκεί ο νους, συγγνώμη, το συνέστημα αμέσως ανασταίνει. Αυτά τα πράγματα δεν μένουν σταθερά μέσα στον άνθρωπο. Πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε τη σταθερότητά τους? Αυτή είναι η όλη εργασία του ανθρώπου εις τον παρόντα κόσμο. Πολύ δύσκολο. Κανείς δεν το αρνείται. Τέλεια δεν μπορούμε.
όσο όμως τούτο είναι δυνατόν. Και προχωρεί ο Όσιος Πατήρ εις το τρίτο κεφάλαιο. Κεφάλαια λέγονται μικρές μικρές προτάσεις. Ανοίξτε παρακαλώ τη Φιλοκαλία και θα δείτε αυτές τις μικρές μικρές προτάσεις και ονοματίζονται κεφάλαια. Κεφάλαιον Α, κεφάλαιον Β και το καθεξής μου. Λέγει στο τρίτο του κεφάλαιο ο Όσιος Πατήρ, η προσευχή ομιλία εστί νου προς Θεόν, πίας ουν δείτε καταστάσεων ο νους, ή να ισχύσει αμεταστρόφος εκταθήνε προς τον οικείον δεσπότη και συνομιλεί αυτό μηδενός μεσητεύοντος. Θα σας το αποδώσω, δηλαδή μετάφραση. Η προσευχή είναι συναναστροφή του νου με το Θεό. Σε ποια κατάσταση λοιπόν πρέπει να βρίσκεται ο νους για να μπορέσει χωρίς να στρέφεται αλλού να πλησιάσει τον Κύριό του και να συνομιλεί μαζί του χωρίς να μεσολαβεί κανένας άλλος? Ναι αγαπητοί μου, ο προσευχόμενος βρίσκεται μέσα στο κλίμα, μέσα στο χώρο του Θεού. Δεν μπορεί συνεπώς να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κάποιον αλότριον, άλλον χώρο, όπως είναι τα γήινα και οι μέρημνες της καθημερινότητας. Πόσες φορές φεύγει ο νους μας στις καθημερινές μέρημνες? Βρείτε μου έναν άνθρωπο που στη ζωή του δεν έφυγε ο νους του στις καθημερινές μέρημνες. Ούτε ένας δεν υπάρχει. Σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ο Χριστός προσευχόταν κατηδία εις τον Πατέρα? Έφευγε ο νους του? Όχι. Ξεχνάμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το υπόδειγμά μας. Θα θέλατε να μάθουμε ποιος ήταν ο Αδάμ όταν τον δημιούργησε ο Θεός? Εννοείται πρώτης πτώσεώς. Δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε τον Ιησού Χριστό για να αντιληφθούμε ποιος ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεώς και ποιος έγινε μετά την πτώση. Αν συλλάβουμε τι σημαίνει ότι έχω ομιλία, δηλαδή συντροφιά, συναναστροφή με τον Θεό, τότε συγκλονιζόμαστε. Έχω συντροφιά με τον Θεό, συγκλονίζω. Είναι ταυτόσιμο αυτό με την προφητεία του Βαρούχ που μας λέγει «Μετά τούτο επί της γης όχθη ήρθε στη γη ο Θεός Λόγος, ο Άγιος του Ισραήλ και εν της ανθρώπης συνεργαστά». Και συναισθράφει με τους ιδίους ανθρώπους. Ή εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τα ίδια ήλθε. Ήλθε στα δικά μας. Στα ίδια, θα πει στο σπίτι μου, στην πατρίδα μου, στα ίδια. Ήλθε. Μαζί μας. Ποιος τον κατάλαβε? Ποιος ανέλυσε? Και όμως, αυτή την πραγματικότητα, τη συγκλονιστική, επαναλαμβάνω, έχουμε. Ο Θεός με θυμώνει. Δηλαδή ο Θεός είναι μαζί μας. Αυτό που λέμε μάλιστα και τώρα στους τη μεγάλη σαρακουστή, ο Θεός με θυμώνει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Σε ποιο βαθμό είναι μαζί μας? Πώς μπορούμε να εννοήσουμε αυτό το είναι μαζί μας? Αυτή είναι η αληθινή προσευχή, αγαπητοί. Γι' αυτό στο χώρο της έχουμε και τις αποκαλύψεις των Αγίων. Εδέχονται στον χώρο αυτών οι Άγιοι αποκαλύψεις. Και συνεχίζει σε ένα τέταρτο του κεφάλαιο, για σήμερα το τελευταίο που θα πάρουμε, Όσιος Πατήρ. Λέει, επί της γης βάτω, συγγνώμη, επί γης βάτω, είναι κόκκινα τα γράμματα και είναι άρχισα να μην βλέπω πολύ καλά, κάνω λάθη. Ή τι επί γης βάτω φλεγωμένη προσεγγίσε πειρά σας Μωυσής πολύεται άχρης ου λύσει το υπόδημα των ποδών.
τον υπερπάσαν αίσθηση και έννοιαν ηδήν βουλόμενος και συνόμιλος αυτό γενέστε. Οι λύσεις, ου λύσεις εξού παν νόημα εμπαθές. Θα σας το αποδώσω. Αν ο Μωυσής προσπαθώντας να πλησιάσει την φλεγωμένη βάτο εμποδίζεται μέχρι ότου λύσει το υπόδημα των ποδιών του, πώς εσύ που θέλεις να δεις το Θεό που είναι πάνω από κάθε αίσθηση και έννοια και να συνομιλήσεις μαζί του, δε θα λύσεις και δε θα απομακρύνεις κάθε εμπαθή σκέψη, λογισμό. Εδώ προβάλλει ο Όσιος Πατήρ, αγαπητοί μου, μια ωραία εικόνα και πολύ χαρακτηριστική, την προσέγγιση του Μωυσέως για να ανοιχνεύσει εκείνο το θαυμαστόν φαινόμενο της φλεγωμένης και μη κατακαιωμένης βάτου που μας εξιστορεί η Παλαιά Διαθήκη εις το βιβλίο της Εξόδου εις το τρίτο κεφάλαιο και εμποδίζεται. Ήταν ευωσκός, αστεξόριστο. Ξέρετε την ιστορία. Βλέπει ξαφνικά μπροστά του μία βάτα να φλέγεται, να μην κατακαίεται. Τι είναι αυτό? Πήγε να ειδεί. Και τότε ακούει μία φωνή. Στάσου. Μωυσή, Μωυσή, αρχικά τον καλεί και μετά του λέει στάσου. Βγάλε τα υποδήματά σου. Ο τόπος αυτός είναι άγιος. Και μάλιστα συμβολίζει την Θεοτόκο. Είναι χώρα του αχωρίτου, όπως λένε στους ανακάθους των ύμνων. Ο αχώρητος είναι ο Θεός Λόγος, δεν υπάρχει χώρος για αυτόν. Είναι η χώρα, ο τόπος του αχωρίτου. Πόσο Αγία είναι η Θεοτόκος. Γι' αυτό και λέμε Παναγία. Εν αυτή την περίπτωση εμποδίζεται ο Μωυσής. Βγάλει τα υποδήματά σου. Του λέγει ο Θεός, μη εγγύσεις όδε, μην εγγύσεις εδώ, λύσε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρ τόπος, ενώ σύ έστικας, γη Αγία εστί. Ο τόπος που εσύ στάθηκες είναι γη Αγία. Πόσο μάλλον ο χώρος, αγαπητοί μου, της προσευχής πρέπει να είναι απειλαγμένος από εμπαθείς λογισμού. Ο χώρος της προσευχής λέγεται Άγιος. Αν πράγματι επιθυμούμε να έχουμε συνάντηση με το Θεό. Αγαπητοί, η προσευχή είναι ένα προνόμιο που δόθηκε εις τον άνθρωπο. Καταδέχεται ο άπειρος και Άγιος Θεός να δεχθεί ακρόαση από τον άνθρωπο. Και μάλιστα να λέγει ο Θεός, έτσι σου λαλούντος ιδού πάρει, γράφει στον προφήτη Ισαΐα, ενώ εσύ ακόμα ομιλείς εγώ είμαι παρόν. Και στον προφήτη Ιερεμία λέγει ο Θεός, γιατί λέει Θεός εγγίζων εγώ ημί. Είμαι Θεός που εγγίζει, είμαι κοντά, είμαι πολύ κοντά. Και όμως ο ταλέπορος άνθρωπος δεν προσεύχεται ούτε το πρωί, ούτε το βράδυ, ούτε οποιαδήποτε άλλη ώρα. Βαρύνεται πάσχοντας από μια θανάσιμη ακιδεία. Δεν θέλει να προσευχεί. Δεν θέλει. Δεν δοκίμασε την γλυκύτητα της προσευχής. Όσοι πάντως εδοκίμασαν τη χαρά της προσευχής δεν πάβουν διαρκώς να προσεύχονται.